Εσείς ζείτε με τον σπιτονικοκύρη της πολυκατοικίας όπου βρισκόμαστε, όπου μένει και ο πατέρας της, ναι, Βαλεντίν. Πόσα χρόνια βρίσκεται η οικογένεια εδώ, ο πατέρας με το κοριτσάκι? Περίπου 1,5 χρόνο. Ήρθε ο πατέρας την ημέρα εκείνη, 23 Δεκεμβρίου, μου χτύπησε την πόρτα κατά τις 7 το απόγευμα με 7.30, γιατί δεν κρατούσα ρολόι, έκανα πάλι κάτι, ήμουν απασχολημένη λόγω εορτών με άλλα πράγματα. Και με ρώτησε αν έχω δει τη Βαλεντίν το τελευταίο μισάωρο, διότι την είχε στείλει, λέει, σε ένα πολύ κοντινό σούπερ μάρκετ και μου είπε ότι συνήθως το στέλνανε συχνά το κοριτζάκι. Και δεν έχει επιστρέψει και έχω αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί συνήθως ένα τέταρτο είχε γυρίσει πίσω. Τώρα έχουν περάσει 40 λεπτά και δεν έχει γυρίσει. Του λέω, όχι, δεν το είδαμε, ούτε είναι εδώ. Μου λέει, είμαστε εδώ, όχι, δεν το είδα. Το είχα δει περίπου 6 μέρες πριν, στο μπαλκόνι επάνω. Εγώ είχα βγει έξω για δουλειά και με χαιρετούσε χαμογελαστά. Τι κάνεις, μου λέει, καλά, φυλάκια, μου λέει. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Αστυνομία έχει έρθει εδώ, σας έχει ρωτήσει? Ναι, έχει έρθει. Περίπου 3 φορές ως τώρα. Όλο αυτόν τον 1,5 χρόνο που βρίσκεται εδώ, υπήρξε ποτέ κάποια αναστάτωση, περιστατικά, είναι ήσυχη ή ένικη? Ήταν ήσυχη για ένα διάστημα 4-5 μηνών. Φερόμενος σύζυγος, αυτή που σύζησε ο σύζυγος, του έκανε καυγάδες και φώναζε αυτή. Δηλαδή, επί 2-3 ώρες ακούγαμε μόνο τη φωνή της, τη δική της. Όχι τη φωνή του πατέρα, του Αμπέλκα. Mm-hmm. Σας σύστησε τη γυναίκα αυτή ως μητέρα της Βαλεντίν? Ως γυναίκα του. Όποιος έχει δει κάτι για ένα κοριτσάκι το οποίο είναι νεύρικης φυλής, πολύ όμορφο, με μακριά μαλλιά, λίγο κατσαρά, κοινωνικό, ανοιχτόκρατο και μιλάει και ελληνικά, μιλάει και γαλλικά και μιλάει και δύο βασικά αγγλικά, ας κάνει μια κλίση, μια ειδοποίηση ότι το είδε. Θα ήθελα πολύ να βρεθεί. Θα ήθελα πολύ να μην έχει πάθει κάτι κακό, γιατί είναι καλό, ήταν καλό παιδί. Κύριε, κανένα παιδί δεν πρέπει να παθαίνει τίποτε. Σε αυτό το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι της Βαλεντίν, η ανήλικη θα ερχόταν το απόγευμα της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου κατά δήλωση του πατέρα της για να αγοράσει μερικά μπουκάλια νερό. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του σούπερ μάρκετ, αυτό δεν συνέβη ποτέ, δεν ήρθε ποτέ η Βαλεντίν σε αυτό το σημείο, κάτι που αποδεικνύεται και από το υλικό των καμερών που παραδόθηκε από την πρώτη στιγμή στην αστυνομία.